ένα σεισμό. Δεν μου και κάμε ένα σεισμό σε τούτο το πλανήτη. Σε τούτο το πλανήτη να ενωθούν τα δυο νησά, η Κύπρος με την Κρήτη. Κύπρος μου όμορφο νησί, πατρίδα της Αφροδίτης. Δίδυμες, δίδυμες είστε αδερφές, δίδυμες είστε αδερφές με το νησί της Κρήτης. Εσείς του πέτα δάχτυλου, εσείς του πέτα δάχτυλου και εμείς του ψιλορίτη. Και εμείς του ψιλορίτη δίδυμες είναι αδερφές, η Κύπρος με την Κρήτη. Η Κύπρος και η Κρήτη μας, η Κύπρος και η Κρήτη μας δίδυμες αδερφάδες. Εσείς λαλείτε τσατιστά και εμείς τσιματινάδες. Κι όταν σκέφτηκε ο Θεός, κι όταν σκέφτηκε ο Θεός να φτιάξει τον πλανήτη, επήρε πέτρες και νερό και χώμα από την Κρήτη. Κι όταν σκέφτηκε ο Θεός Γιώργη τη γη να σχηματίσει, είπε η Κρήτη θα είναι εδώ λεβέντικη θα ζήσει. Τη λεβέντια ρωτήξανε, ρωτήξανε τη λεβέντια ποιας μάνας είναι γένα, και είπε, και είπε πως την εγέννησε το κρητικό το αίμα. Κι όπου, όπου κι αν πάω θα κρατώ, κι όπου κι αν πάω θα κρατώ χώμα του ψιλορίτη, να το σκορπίσω να γεννεί όλος ο κόσμος Κρήτη. Με βοήθεια, με βοήθεια, έτσι, έτσι, πάμε εκεί. Μίξανε τα ρόδα τα ανθισμένα, τα μερακλίδικα κορμιά και τα μπεγεντισμένα. Καλώς ορίσατε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ για τη μαντινάδα που μου είπατε να σας πω. Μπεγεντισμένα τι σημαίνει? Μπεγεντισμένα είναι τα ευχάριστα, τα... το όμορφο, το ωραίο. Το όμορφο, ναι. Καλώς να, το καλοδεχούμενο, το διαλεκτό. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι ο Μύρον, είναι ο Γιώργης, μας έρχονται από την Κρήτη και είναι εδώ στο Πόσα Ξέρεις. Να τους απολαύσουμε απόψε. Θέλω μία μαντινάδα, παραγγελιά, για τον παραγωγό μας, τον κύριο Γαλήνη. Ναι. Και τυχαίνει το χωριό μου να είναι Αγία Γαλήνη, έτσι. Μάλιστα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα, θα την πούμε στο τέλος. Στο τέλος. Ναι. Μα εγώ τώρα τι θέλω. Τώρα τι θέλεις. Να πεις και στο τέλος. Θα την πούμε στο τέλος. Η μαντινάδα που θα πω είναι για το Γαλήνη. Είναι για το Γαλήνη. Και λέω πως αυτός ο άνθρωπος διαλεκτός θα μείνει. Έτσι, μπράβο. Είναι τη στιγμή μαντινάδα. Μια χαρά, πολύ ωραία. Σας έχουμε και στη συνέχεια μαζί μας. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να γνωρίσουμε τους απόψινους πρωταγωνιστές μας, τις ομάδες μας. Το καφενείο έφτασε, καλωσορίσατε. Ο Άψε Βίσε και η Τζούλη μας, ο Λούκας μας και η Τζούλη. Παιδιά μου, καλωσορίσατε. Καλώς σου βρήκαμε έναν. Είστε στους ημιτελικούς. Διεκδικείτε μία θέση στον τελικό, το πιστεύετε αυτό? Απίστευτο, είμαστε συγκινημένοι. Άψε Βίσε, μου κατάφερε την στο καφενείο τελικά. Τι γίνεται? Σιγά σιγά ακόμη. Ακόμα επεισόδιο. Μάλιστα. Καφέ δεν μας έφερε. Πάλι δεν έφερε καφέ. Πάλι δεν μας έφερε καφέ. Έντιο παράγγειλες μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν σου παράγγειλα.
Εσείς έχετε κάποιο γούρι ή φέρατε κάτι μαζί σας? Όχι. Τίποτα. Αν κερδίσετε αυτήν την υπέροχη επιταγή, τι θα την κάνετε? Να μας τη δώσετε σε πιο μικρή για να μπορούμε να την εξαργυρώσουμε. Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν. Έφτασε, είναι μαζί μας απόψε. Και η Θύρα Δήμητρα και απόψε μαζί μας. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Η επανάσταση τελείωσε, Γιώργο μου. Τελείωσε. Την έκανε τελείωσε. Εσκήκαν τα... Τι είναι αυτό? Τα τζιπ έξω. Μάλιστα. Μας πάρεις περίπατο. Λοιπόν, σήμερα πώς νιώθουμε? Θα χτυπήσουμε μια ψηλή βαθμολογία. Θα προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο για να καταφέρουμε, να δούμε τι θα κάνουμε με τη βαθμολογία μας. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το απόψινό μας παιχνίδι. Οι ομάδες μας διεκδικούν μια θέση για το μεγάλο μας τελικό και τις 3.000 ευρώ με τριντάμ. Όποιες ομάδες καταφέρουν να συγκεντρώσουν τις ψηλότερες βαθμολογίες θα προσθεθούν στο τέλος και θα είναι οι δύο ομάδες που θα είναι στον μεγάλο μας τελικό. Αριθμό από τις ομάδες μας, Τζούλη μου. Το 14. Το 14 και η Θύρα Δήμητρα. Το 10. Το 10. Είναι η πρώτη ομάδα που δεν λέει το 10. Δικό σας. Μάλιστα, το 0. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Το 14 ή το 10. Το 14 παίρνει την προτεραιότητα. Έφτασε. Αν μας πείτε τι είναι το Ιγκλού. Το σπίτι των Εσκιμών. Ακριβώς αυτή είναι η ερμηνεία, το σπίτι των Εσκιμών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Πόσα Ξέρεις, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για να δούμε οι ομάδες μας αν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν ψηλές βαθμολογίες. Έχουμε μαζί μας τους Έφτασε και τη Θύρα Δήμητρα. Το τηλεπαιχνίδι στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλιντικά Elemis, Fitomer και LCN. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Palson. Η εταιρεία Elite Appliances με τις ηλεκτρικές συσκευές Scholtes, Hotpoint και Rowa. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Είσαι εκεί. Έχω κάτι να σου πω. Γρήγορο και ποιοτικό ίντερνετ μέχρι 10 Mbps και με τηλεόραση μόνο 29,90 το μήνα. Τηλεφωνία με 3 ευρώ επιπλέον το μήνα. CableNet. Η επικοινωνία όπως τη θες. Αυτή την Πέμπτη στις 10.30 θα είμαι στο τετ-α-τετ με τον Τάσο Τρίφωνος στο Ρίκερ. Δεν είμαι αργόσκολος αυτή τη στιγμή. Μπορώ να πω ότι είμαι περισσότερο απασχολημένος. Νιώθω όπως το λιοντάρι στο κλουβί που μακάρι λέω να είχα μία εκπομπή. Αν το βράδυ μπροστά στη κουτιά της τηλεόρασης δεν ακούσουμε ένα σκάνδαλο, σημαίνει ότι δεν έχουμε ικανοποιηθεί. Η διαπλοκή σε αυτών των τόπων είναι τεράστια. Βρωμάει. Τα ντζάκια μας καταστρέφουν από το 1960 μέχρι τώρα. Μα ήμουν ο μόνος δημοσιογράφος που ήρθα σε σύγκρουση με όλες τις κυβερνήσεις. Ενδιαφέρει με πολιτική και θα ασχολούμαι. Αλλά με τον τρόπο που νομίζω εγώ ότι θα είναι πιο αποδοτική. Εγώ ποτέ μου δεν είχα ζητήσει να φύγει η Εμιλία. Εγώ την ήθελα. Είχα κάποια διαφορετική προσέγγιση. Της το είπα και της ιδίας. Απολογήθηκα πρώτα στα παιδιά μου. Δεν χάρηκα ότι είχα παιδιά. Εγώ ήμουν ερωτευμένος με τον Ρίκ. Ο Γιάννης Καρεκλάς στο τετ-α-τετ στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Την εκπομπή σας προσφέρει η Alpha Bank. Αλφα Ευελιξία. Προθεσμιακή κατάθεση 6 ή 12 μηνών που σας δίνει τη δυνατότητα για μέχρι και 2 αναλήψεις χωρίς καμία χρέωση. Αν χρειαστεί. Από την Alpha Bank. Έλα σου λέω. Ρωτήσανε τη Λευτεριά. Η Λευτεριά ρωτήσανε ποιας μάνας είναι γένα. Είπε πως την εγέννησε το κριτικό το αίμα. Για σημαντικό το ελάχι. Άμα κι ήθελα μόνο μια στιγμή στη θάλασσας να μοιάσω. Να μπορώ να ολόπληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Little chico on fire, he no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now, big bang boogie, get that kitty little nigga.
Πατάτες αντιναυτές. Πέμπτη και Παρασκευή στις 10 παρα 10 από το Rick Eller. Όξεν αντιλαμβάνεστε. Την εκπομπή σας προσφέρει το σαμπουάν Ultrex. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrex Men ειδικά για άντρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrex. Πιτηρίδα. Τέλος. Παρακολουθήστε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το ΡΙΚ. Συγκλονιστικά στοιχεία στο φως για κακές τραπεζικές πρακτικές του παρελθόντος φέρνουν οι έρευνες για την κατάρρευση της οικονομίας. Σαν φασάς ο Ερντογάν στο Κουβέιτ απέτησε απομάκρυνση του πρεσβευτή της Κύπρου από δεξίωση στο παλάτι. Γύρισε μπούμεραγκ η ενέργειά του. Απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων για λύση του Κυπριακού, η πρώτη δήλωση του νέου πρεσβευτή της Αθήνας Ηλία Φωτόπουλου. Πλεώνασμα 2 δισεκατομμυρίων προκύπτει από τη Δανειακή Σύμβαση της Λευκωσίας. Θα αξιοποιηθούν για μείωση του δημοσιονομικού χρέους. Προβλήματα στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας από την 24ωρη απεργία. Στο κενό έκκληση της Βουλής για άρση των μέτρων. Απόψε στις 8. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Δωροκούπονι αξίας 150 ευρώ δίναμε σε κάθε παιχνίδι. Σήμερα όμως οι ομάδες μας διεκδικούν το μεγάλο μας έπαθλο που είναι έφτασε... 3.000 ευρώ! Μπράβο, ακριβώς αυτό είναι και ξεκινάμε το παιχνίδι μας με εσάς, αφού μας απαντήσατε τι σημαίνει η λέξη Ιγκλού, το σπίτι των Εσκιμών. Θέλουμε όμως τώρα να μας πείτε τι σημαίνει η λέξη Μεγαλοπράγμων. Α, πλούσιος αριστοκράτης, Β, αυτός που είναι πολύ αισιόδοξος, Γ, εφοπλιστής ή Δ, αυτός που ασχολείται με σημαντικά πράγματα. Τι είναι ο μεγαλοπράγμων? Το Δέλτα. Το Δέλτα, αυτός που ασχολείται με σημαντικά πράγματα, λέει η ομάδα μας. Και είστε πολύ σωστοί. Ο νηπενθής έχουμε για σας, αυτός που έχει πένθος, ο μελαγχολικός. Αυτός που δεν νιώθει και αλείπει ή ο ανεξήγητος. Νηπενθής. Τι να σημαίνει άραγε? Νηπενθής. Αυτός που έχει πένθος, μελαγχολικός. Αυτός που δεν νιώθει και αλείπει ή ο ανεξήγητος. Μελαγχολικός, λέει η ομάδα μας. Δεν είναι ο μελαγχολικός ο νηπενθής. Οι έφτασε γνωρίζουν. Το γάμα. Το γάμα, αυτός που δεν νιώθει και αλείπει. Και είστε φυσικά σωστοί. Γιατί δεν είστε αλείπει? Χαρούμενοι να σχαρούν. Συνεχίζουμε με τη λέξη Ιβοριανός. Αυτός που είναι από χώρα της Άπο Ανατολής, ο εξωτικός, αυτός που είναι από την ακτή του Ελεφαντοστού ή αυτός που είναι βόρειο. Ιβοριανός. Ο Λούκας και η Τζούλια χτύπη το δίδυμο. Για να δούμε λοιπόν. Το Α. Το Α από χώρα της Άπο Ανατολής, λέει η ομάδα μας. Και θα σου δίνει απάντηση. Ιβοριανός. Έχω ένα φίλο μου Ιβοριανό, ο Τιτιέρ Τορκμπά. Παίζει στη Τσέλσι. Είναι και δικός μου φίλος, πίναμε καφέ. Το γάμα από την ακτή του Ελεφαντοστού και είσαι σωστός στην αγάπη μας, άμα βλέπει φυσικά. Ναι. Ιβοριανό. Έτσι. Το ζυπούνι. Α, μάλινο ύφασμα. Β, είδος πανοφοριού. Γ, σαπούνι. Δ, περιστέ. Τι είναι το ζυπούνι? Ζυπούνι, ζυπούνι, τι να είναι? Έπεστο. Ας πούμε το αλφα. Το αλφα μάλινο ύφασμα. Δεν είναι σωστή απάντηση. Το ζυπούνι τι είναι? Το δέλτα. Το δέλτα περιστέρι. Δεν είναι όμως περιστέρι. Μπορείτε να κλέψετε βαθμούς, θύρα, δήμητρα. Είναι είδος πανοφοριού ή σαπούνι? Τι είναι? Το ζυπούνι. Τι είναι ρε Γιώργο? Τι είναι ρε Γιώργο? Το βήτα. Το βήτα είδος πανοφοριού. Σωστή απάντηση και πλέον έχουμε φυλάξει τα ζυπούνια μας γιατί έρχεται το καλοκαιράκι και συνεχίζουμε με τους έφτασε. Όλβιος. Α, ολισθηρός, Β, παχουλός, Γ, ευτυχισμένος ή Δ, ανθισμένος. Ο Όλβιος λοιπόν τι είναι? Το γάμα. Το γάμα ευτυχισμένος, για να δούμε. Θα σας κάνουμε ευτυχισμένος, βεβαίως, σωστή απάντησή σας. Ψάχνουμε να μας πείτε από πού προέρχεται η λέξη σταφύλι.
Από το ιταλικό στάφα, από το αρχαίο σταφυλί, από το γαλλικό σταφ ή από το λατινικό σταμπίλιο. Από πού προέρχεται η λέξη σταφυλί λοιπόν? Γεώργιε και Δήμητρα. Το λατινικό μάλλον. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετές λέξεις ελληνικές που προέρχονται από τα λατινικά. Από είναι το δέλτα. Το δέλτα από το λατινικό σταμπίλιο. Δεν είναι όμως από τα λατινικά του σταφύλι μας. Οι Εύτα σε γνωριζούν. Το Β. Το Β πάνε από την εύκολη οδό. Από το αρχαίο σταφυλί. Σωστή απάντησή σας. Οι φιλίστες λέξεις έχουν αποδειχτεί εδώ στο παιχνίδι μας ότι προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Πάμε στο γλωσσολόγο μας να μας πει και το γιατί. Η λέξη σταφύλι προέρχεται από το μεσονικό σταφύλιο, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το αρχαίο σταφυλί, η κινητή απόφυση που έχουμε στο βάθος του στόματός μας. Τι σχέση όμως μπορεί να έχει με το σταφύλι? Κάποιοι εικάζουν χωρίς να μπορεί να επαληθευτεί πλήρως, γι' αυτό και η λέξη σταφύλι χαρακτηρίζεται ως άγνωστης ετυμολογίας, ότι η λέξη σταφυλί συνδέεται με το στέμφυλλον, δηλαδή τα απομεινάρια της σύνθλιψης των σταφυλιών για να γίνουν κρασί, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με το ρήμα στέμφο που σημαίνει κουνό. Άρα πρώτα έχουμε την σταφυλή που προφανώς βρίσκεται συνέχεια σε κίνηση, η οποία συνδέεται με το πάτημα των σταφυλιών και εν τέλει με το σταφύλι. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας. Μάθαμε γιατί η λέξη σταφύλι προέρχεται από το αρχαίο σταφύλι. Και πάμε αμέσως να δούμε την πρώτη συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. 46 βαθμούς για τους Έφτασε, 14 βαθμούς για τη Θύρα Δήμητρα. Στοχεύουν σε ψηλές βαθμολογίες σήμερα οι ομάδες μας για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Δεύτερη ενότητα, Έφτασε. Σε πόσες επαρχίες ήταν χωρισμένη η Κύπρος κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας? 4, 3, 10 ή 5. Σε πόσες επαρχίες ήταν χωρισμένη η Κύπρος κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας? 5. 5, λέει ο Άψε Βίσε μας. Δίνει Άψε Βίσε απάντηση, αλλά δεν είναι σωστή. Η Θύρα Δήμητρα τι λέει? 4, 3 ή 10 επαρχίες ήταν χωρισμένη η Κύπρος? Λέμε 4. 4 και καλά κάνετε, γιατί είναι η σωστή απάντηση. Μένουμε σε εσάς και τη γεωγραφία που σας αρέσει. Ποια είναι η μεγαλύτερη οροσειρά της Ελλάδας? Οροσειρά Μετσόβου, Κρούσια Όρη, Πίνδος ή οροσειρά Μπέλες? Το Γάμα. Το Γάμα, λέει η Δήμητρά μας, Πίνδος. Έχει τρίτες ελληνικές? Ναι. Ο πατέρας ή μητέρα? Ο πατέρας. Ο πατέρας, μάλιστα. Και γυρνάμε στους Έφτασε. Πότε υπογράφηκε η σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ΕΟΚ? 1973, 1961, 1952, 1980. Πότε υπογράφηκε η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ? Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Για να δούμε λοιπόν. Το ΔΕΛΤΑ. Το ΔΕΛΤΑ 1980. Την πιο πρόσφατη ημερομηνία επιλέγεται. Δεν είναι σωστή απάντηση. Για να δούμε η Θύρα Δήμητρα αν ξέρει. Λέμε το Β. Το Β 1961. Και είναι σωστή απάντηση. Μπράβο σας. Συνεχίζουμε με το ποιος σκηνοθέτησε την πολιτική κουζίνα. Κώστας Γαβράς, Τάσος Μπουλμέτης, Γιάννης Μαραγδής ή Νίκος Κούνδουρος? 20 δεύτερα στη διάθεσή σας λοιπόν. Ποιος σκηνοθέτησε την πολιτική κουζίνα? Δεν ξέρω, επειδή είναι το πιο γνωστό όνομα, το Α, από το Α, χωρίς να είμαι σίγουρη. Μάλιστα, Κώστας Γαβράς. Λανθασμένη όμως απάντηση είναι ο Τάσος Μπουλμέτης, Γιάννης Μαραγδής ή Νίκος Κούνδουρος που σκηνοθέτησε την πολιτική κουζίνα. Το Δέλτα. Το Δέλτα, λένε οι ηθοποιοί μας, Νίκος Κούνδουρος. Για να δούμε λανθασμένη απάντηση όμως. Ποιος σκηνοθέτησε την πολιτική κουζίνα? Το ξέρουμε. Ο Τάσος Μπουλμέτης ή ο Γιάννης Μαραγδής? Εντάξει, το Γάμα, λέμε. Το Γάμα, Γιάννης Μαραγδής. Κερδίζει την αγάπη Δήμητρά μου, εντάξει. Τάσος Μπουλμέτης. Λοιπόν, 4 βαθμοί πάνε σε εσάς. Και συνεχίζουμε με τη βαθμολογία μας. 50 βαθμούς για τους Έφτασε, η Θύρα Δήμητρα στους 40. Τα πήγατε εξαιρετικά σε αυτή την ενότητα. Ντέρπι αγώνας, θερμό χειροκρότημα. Για να δούμε ποιοι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν την ψηλότερη βαθμολογία. Ή Έφτασε ή η Θύρα Δήμητρα. Πάμε το μία φορά το σύνθημα σας. Νάνι, μακριά. Είναι το μαδενέο. Μα δεν το είπατε ούτε με ρυθμό ούτε τίποτα. Ρε Γιώργο, τι κάνεις? Δεν μπορώ να κάνω Λουί. Είναι αλήθεια αυτή. Κανείς δεν μπορεί να κάνει το Λουί. Αυτή είναι μόνο η διαφορά. Λοιπόν, και Έφτασε μου. Πρέπει να βρείτε κι εσείς ένα σύνθημα, να το λέμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Τη σκουφή στο παιδί ποτέ δεν κλαίει. Λέγεται για άκαρδες μάνες, για συμφωνίες που δεν τηρούνται, για σκληρούς εργοδότες που δεν νοιάζονται για τα παράπονα των υπαλλήλων ή σε περιπτώσεις έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ συνεργατών. Τη σκουφή στο παιδί ποτέ δεν κλαίει. Για να δούμε λοιπόν. Τη σκουφή στο παιδί ποτέ δεν κλαίει. Το δέλτα. Το δέλτα σε περιπτώσεις έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ συνεργατών. Λανθασμένα, Τζούλη μας διαφωνούσε. Δεν πειράζει όμως, θύρα Δήμητρα. Τη σκουφή στο παιδί ποτέ δεν κλαίει. Λέγεται για άκαρδες μάνες, για συμφωνίες που δεν τηρούνται ή για σκληρούς εργοδότες που δεν νοιάζονται για τα παράπονα των υπαλλήλων. Πέντε δεύτερα γρήγορα. Από το γάμμα, γάμμα. Το γάμμα για σκληρούς εργοδότες που δεν νοιάζονται για τα παράπονα των υπαλλήλων τους. Σωστή απάντησή σας. Και μένουμε σε εσάς. Το παίζει στα δάχτυλα. Α είναι πολύ επιδέξιος σε κάτι. Β κοροϊδεύει τους πάντες, γ ρισκάρει ή δ τον έχουν στο στόχαστρο. Τα παίζει στα δάχτυλα. Το α. Το α είναι πολύ επιδέξιος σε κάτι. Και είναι σωστή η απάντησή σας. Έφτασε. Ισίδωρ γράφω. Α γράφω για δική μου ευχαρίστηση. Β αναφέρομαι σε ανύπαρκτα πράγματα. Γ μιλώ πολύ ή δ ματαιοπονώ. Τι σημαίνει αυτή η φράση των αρχαίων ελληνικών. Ισίδωρ γράφω. Λούκα μου. Αναφέρομαι σε ανύπαρκτα πράγματα, λέει η ομάδα μας. Λανθασμένη απάντηση. Μπορείτε και τώρα να κλέψετε βαθμούς. Θύρα Δήμητρα. Γράφω για δική μου ευχαρίστηση. Μιλώ πολύ ή ματαιοπονώ σημαίνει. Ισίδωρ γράφω. Να πούμε το δέλτα. Το δέλτα ματαιοπονώ. Και είναι σωστή απάντηση. Μπράβο σας. Θα πάτε πάρα πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι. Εράτα. Λατινικά. Αλφαερωτική μουσική. Β. Είδος βάρκας. Γ. Πραγματικά υπαρκτά. Ή Δ. Σφάλματα. Το γέρατα είναι τα σφάλματα. Εράτα. Αυτή η συνειρμή του Γιώργου. Δηλαδή. Να πω εγώ τον τυφλό. Πες εσύ. Να πω το Γ. Το Γ. Πραγματικά υπαρκτά. Δεν είναι όμως αυτή η απάντηση. Έφτασε. Το δέλτα. Εράτα σημαίνει ερωτική μουσική, είδος βάρκας, σφάλματα και μας λέτε σφάλματα και δεν κάνετε σφάλματα, είστε σωστοί. Μπράβο σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία μετά το τέλος και αυτής της ενότητας. 66 βαθμούς για τη θύρα Δήμητρα, κάνατε την ανατροπή. Και έφτασε στους 58 βαθμούς. Μπράβο και σε εσάς. Μαέστρο μου, μαέστρο μου, παίρνα στο πιάνο σου να δούμε τι έχουμε σήμερα. Γιατί τις ομάδες μας αρχή κάνουμε με τους έφτασε. Θυμάμαι ο Λούκας ήταν καλοφωνάρης. Τραγουδάς και στη σειρά κάποιες φορές. Γαρίζω στη σειρά. Για να δούμε λοιπόν, πάμε μαέστρο. Να δούμε λοιπόν. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Απαγορεύεται η επανάληψη, μαέστρο. Είμαστε σκληροί. Δεν το ξέρουμε. Ούτε και στην επανάληψη. Κεράταμε είναι η σωστή απάντηση από του Σουάν. Τραγούδι. Και πάμε να το τραγουδήσουμε. Κεράταμε. Ακόμα μη μ' αφήνει στο φόβο. Αχ πόσο σ' αγαπώ, σου λέω κράτα με. Και λίγο πριν να φύγεις τα μάτια κλείσε μου. Με ένα σου φιλί. Θα μπορούσε να ήταν στίχος αυτός, αλλά είναι λαθασμένη απάντηση. Το τέλος να μην δω ήταν ο σωστός στίχος. Δεν γνωρίζετε το κομμάτι, δεν ακούγατε one. Όχι. Δεν πειράζει. Γυρνάμε στη θύρα Δήμητρα. Εσείς ακούτε One. Ακούγατε. One, ναι. Λάμε το και live. Πού. Σχολική εκδρομή του. Σχολείο Δευτέρα Λεγίου. Πήγαμε One, Ευρυδίκη και Καράς. Wow. Συγγνώμη, Γιώργο. Μα νομίζω θα γίνει ξανά συγκρότημα από ό,τι άκουσα. Δεν ξέρουμε φυσικά. Για να δούμε. Μαέστρο, πάμε. Ξέρουμε
τον τίτλο, νομίζουμε. Νομίζουμε, πάντα νομίζουμε. Ναι. Πες το, Δήμητρα. Κόκκινο γαρίφαλο. Κόκκινο γαρίφαλο, να σου χαρίσει ο Γιώργος μετά το τέλος του πείσματος. Έχει κάτι μολώσει. Προς το παρόν παίρνετε τους βαθμούς και πάμε να τραγουδήσουμε. Κόκκινο γαρίφαλο, κόκκινο γαρίφαλο, πάνω στο πουκάμισο, στο μέρος της καρδιάς. Κόκκινο γαρίφαλο, κόκκινο γαρίφαλο, πάρ' το από το στήθος μου. Ελπίδες να κρατάς. Πού τους κριτικούς άμα τους χρειάζεσαι. Αυτό είναι. Τους τύπους. Λανθασμένη απάντηση, δεν πειράζει. Πήρατε τους μισούς βαθμούς της ενότητάς μας. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μας. 76 βαθμούς για τη θύρα Δήμητρα και έφτασε στους 58 βαθμούς. Είναι εντέρπιο ο αποψινός αγώνας. Όμως, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές αυτής της εβδομάδας, σημασία έχει η βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν οι ομάδες μας στο τέλος. Γιατί η βαθμολογία θα τους δώσει το εισιτήριο για το μεγάλο μας τελικό και τις 3.000 ευρώ. Μαέστρο, και έχουν γράψει αυτά τα τραγούδια. Το κράταμε, άντρε μου, έγραψε ο Γιώργος Στεφάνους το 2003 για το Σουάν. Μάλιστα, και στίχους και μουσική. Και το κόκκινο γαρίφαλο το 1985, ο Νίκος Ιγναδιάδης το έχει γράψει για τη Χαρούλα Αλεξή και το Γιάννη Πάριο. Τριλικό ντουέτο. Έμεινε στην ιστορία. Και συνεχίζουμε με την τελευταία μας ενότητα. Θα γυρίσουμε τον τροχό μας να δούμε ποια ομάδα θα πάρει. Την προτεραιότητα έφτασε. Το 11. Μα τι gentleman που είναι, γυρνά στη Τζούλια αμέσως. 11. Θα γίνεις και εσύ gentleman, Δήμητρα. Κυπρέος. Οκ, έλα πες. Το 5. Το 5, το 11 και το 5 οι ομάδες μας έχουν επιλέξει. Για να δούμε. Κερδίζει λοιπόν. Έφτασε. Αν απαντήσετε, και ο χωριό της Κύπρου είναι γνωστό για τα λοκούμια του. Γεροσκύπου. Η Γεροσκύπου φυσικά. Στη απάντησή σας 10 βαθμοί για σας και πάμε αμέσως στο γλωσσολόγο μας, τον Γιώργο τον Γεωργίου, για το σχόλιο της ημέρας. Επανερχόμαστε εδώ για την τελευταία μας ενότητα. Σήμερα θα εξετάσουμε τις καταλήξεις παραθετικών επιθέτων και πειρημάτων. Τα παραθετικά επιθέτων και πειρημάτων σχηματίζουν τις καταλήξεις σε ότερος ότατος, ότερα ότατα με ωμέγα, όταν προέρχονται από τοπικά επιρρήματα σε ωμέγα. Για παράδειγμα, άνω ανώτερος, ανώτατος, κάτω, κατώτερος, κατώτατος. Σε ύτερος, ύτατος, ύτερα, ύτατα με ύψιλον, όταν προέρχονται από επίθετα που λήγουν σε ίς με ύψιλον. Για παράδειγμα, βαθύς, βαθύτερος, βαθύτατος, βαθιά, βαθύτερα, βαθύτατα κτλ. Τα επίθετα κατά την κλίση τους φυλάγουν τον τόνο στη συλλαβή που τονίζεται η ονομαστική του αρσενικού. Για παράδειγμα, όμορφος, όμορφη, όμορφο, όμορφου, όμορφης, όμορφων, όμορφους κτλ. Όταν όμως τα επίθετα χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά, κατεβάζουν τον τόνο, το ίδιο μάλιστα συμβαίνει και με τις μετοχές. Για παράδειγμα, η κατάσταση του αρρώστου, αλλά η κατάσταση του άρρωστου παιδιού. Τα αιτήματα των εργαζομένων, αλλά τα αιτήματα των εργαζόμενων γυναικών κτλ. Στα επίθετα σε ίς, για, ή, το ύψιλον της κατάληξης των αρσενικών και των ουδετέρων διατηρείται μόνο στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ενικού, ενώ στις άλλες πτώσεις γράφεται με γιώτα. Για παράδειγμα, ελαφρύς, ελαφριού, ελαφριές, ελαφριά κτλ. Τα επίθετα σε ίς, ίς, ες σχηματίζουν την γενική του ενικού σε ους, την αιτιατική στο αρσενικό και θηλυκό σε ι και τον πληθυντικό σε ίς με ε, γιώτα και τον πληθυντικό του ουδετέρου σε ήτα. Για παράδειγμα, συνεχής, συνεχούς, συνεχή, τα συνεχή κτλ. Στα επίθετα σε ίς, ιά, ή, το ήττα των αρσενικών διατηρείται μόνο στην ονομαστική αιτιατική κλητική του ενικού, ενώ στις άλλες πτώσεις γράφεται με γιώτα. Για παράδειγμα, θαλασσής, θαλασσιού, θαλασσιούς, θαλασσιές, θαλασσιά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γεωργίου για το σχόλιο της ημέρας του. Ευχαριστούμε για την πολύτιμη δουλειά που κάνει για το παιχνίδι μας, αυτόν και την ομάδα του. Και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε με τους έφτασε. Αφού έχουν πάρει την προτεραιότητα με τα λουκούμια της Γεροσκύπου. Αν μας ακούει κανείς από τη Γεροσκύπου, στείλτε μας λίγα λουκούμια. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις για ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Τι
30 δεύτερα. Για να δούμε λοιπόν. Καλαματιανό. Καλαματιανό. Σάμικο. Σάμικο. Ζεϊμπέκικο. Ζεϊμπέκικο. Χασαπικό. Χασαπικό. Ελληνική παραδοσιακή χωρί 3 δεύτερα γρήγορα. Σιρτός. Σιρτός. Τέλος χρόνου. Καλαματιανούς, τσάμικο, ζεπέκικο, χασάπικο και σιρτός. Αυτές ήταν οι απαντήσεις της ομάδας μας. Πάμε να δούμε αν θα τους δώσουν αρκετούς βαθμούς για να τους δούμε στο μεγάλο μας τελικό. Τον καλαματιανό, το τσάμικο και το σιρτό δεν μας έχετε πει τον Μπετοζάλη και έχουμε και τους κριτικούς μας σήμερα εδώ στην εκπομπή και τον καρτσιλαμά. Καρτσιλά. Αυτές ήταν οι απαντήσεις μας και γυρνάμε στη θύρα Δήμητρα για να δούμε τι έχουμε για σας. Έχουμε τη λέξη κολύμπι. Θάλασσα. Θάλασσα. Σκουφάκι. Σκουφάκι. Μαγιό. Μαγιό. Κολύμπι είναι η λέξη μας. Μας έχετε πει θάλασσα, σκουφάκι, μαγιό. Μπαρτσέτα. Χωρίς μαγιό, ναι. Τι άλλο, κολύμπι. Κολύμπι. Ελεύθερο. Ελεύθερο. Είδος. Και να πούμε ήλιος. Ήλιο καμισίζει. Δεν μπορεί. Έχετε 10 δεύτερα. Και ήλιος. Θάλασσα, σκουφάκι, μαγιό, ελεύθερο και ήλιος είναι απάντησης της ομάδας μας για τη λέξη κολύμπι. Για να δούμε αν είναι και οι δημοφιλέστερες. Έχετε βρει λοιπόν τη θάλασσα, το μαγιό, το ελεύθερο, δεν έχετε πει την πισίνα. Κολύμπι στην πισίνα και το καλοκαιράκι μας. Λοιπόν, μια χαρά τα πήγατε. Για να δούμε λοιπόν τι βαθμολογίες έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες μας σε αυτό το παιχνίδι και αν κάποια από αυτές τις ομάδες θα είναι στον τελικό μας. 122 βαθμούς για τους έφτασε. Μπράβο σας, είστε οι νικητές. Γίνεται η ανατροπή στο τέλος. Και η θύρα Δήμητρα στους 118 βαθμούς. Δεν έχει σημασία ο νικητής. Έχουμε δύο πολύ ψηλές βαθμολογίες. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Για να δούμε αν θα σας δούμε στον τελικό. Εγώ σας εύχομαι όλο ψυχα καλή επιτυχία. Και πάμε να καλέσουμε τους κριτικούς μας, τον Μύρον και το Γιώργη μας για να κλείσουμε την αποψινή βραδιά με μαντινάδες κριτικές. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, είμαι ειδωλολάτρης. Είμαι ειδωλολάτρης γιατί πιστεύω και αγαπώ τα μάτια μιας αγάπης. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, δεν μου συγχώρεσαι με. Μα μια αγάπη ο καημός όφου και τρελανέ. Γιώργη, θέλω να ζω, θέλω να ζω σαν χριστιανός. Μα πες μου πώς να γιάσω, που η ομορφιά τζι με έκαμε τ' Αγίους να ξεχάσω. Ένα μαχαίρι κριτικό και ένα κλοκ πιστόλι και μια κοπέλα από τη Λεμεσό είναι η ζωή μου όλη. Ένα πιστόλι δυνατό, με ένα πιστόλι δυνατό παίξε μου να τελειώνω. Μη με έχεις πως μου ζωντανό, σιγά σιγά και λιώνω. Την ομορφιά σου. Άντρη, την ομορφιά σου δεν μπορώ. Την ομορφιά σου δεν μπορώ με κάτι να συγκρίνω. Εγώ δεν είμαι άξιος τα θαύματα να κρίνω. Κι αν είχες τότε γεννηθεί, κι αν είχες τότε γεννηθεί, κείνα τα χρόνια φως μου, θα ήταν 8 και όχι 7 τα θαύματα του κόσμου. Thank you.
Άντρη μου, ένα ποτήρι μερακή σου είπα να μου φέρεις, αλλά εσύ δεν το έκανες. Ω Θεέ μου, πόσα ξέρεις. Τελειώνουμε. Τι μένει για να πούμε? Τι μένει, Μύρο? Να είμαστε όλοι μας καλά και θα τα ξαναπούμε. Μπράβο σας. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλουμε να μας πείτε πού εμφανίζεστε. Είμαστε κάθε Τετάρτη στην ταβέρνα Νεφέλης και Λεμεσό. Κάθε Παρασκευή στα καρβονομαγειρέματα εδώ στη Λευκοσία στη Λίδρας. Και μετά τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας πηγαίνουμε σε διάφορους τόπους, γυρίζουμε όλη την Κύπρο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είπες ότι θα τα ξαναπούμε. Πότε? Αύριο. Σίγουρα. Θα στείλω εδώ αύριο. Εδώ θα είναι και αύριο η κριτική μας. Να σου φέρω κερακή. Διβανία. Κυπριακό. Μάλιστα. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο εδώ στο Ρικένα στις 7:20. Γεια σας.